Κύριε Αθανασίου, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το Test to Stay, καθώς είδαμε μετά από πολλές διαβουλεύσεις, αντιδράσεις και συζητήσεις να εφαρμόζεται από χθες. Αλλά θέλουμε και ένα αρχικό σχόλιο σχετικά με την αλλαγή που προέκυψε με τα σχολεία. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν συνεχείς διαβουλεύσεις, είτε με εκπαιδευτικές οργανώσεις, είτε με τους οργανωμένους γονείς. Η λειτουργία του Υπουργείου Υγείας διενεργούσε να ασκήσει επί χάρτου έτσι ώστε να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και να είναι ελάχιστα τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Και σήμερα, κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του Test to Stay, όντως δεν καταγράφηκαν μεγάλα προβλήματα. Κάποια μικροπροβλήματα που αφορούν στους χώρους, αν θέλετε, των σημείων δειγματοληψίας, και σίγουρα αυτά είναι θέματα τα οποία έτυχαν άμεσης επιλύσης από το Υπουργείο Υγείας. Και είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ότι αυτό το μέτρο έρχεται για να κρατήσει ασφαλή και σε λειτουργία τα σχολεία, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται ούτε οι γονείς να παραμένουν στα σπίτια τους επιβλέποντας τα παιδιά τους, όταν από τα αυτά αποτελούν στενές επαφές. Είναι γι' αυτό που συνεχώς απευθύνουμε έκκληση, έτσι ώστε να σιγάσουν, αν θέλετε, οι αντιδράσεις και να δοθεί ο χρόνος σε αυτό το μέτρο να δουλέψει, για να δούμε αν όντως θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και τότε, αν υπάρχουν προβλήματα, να τύχουν επίλυσης από το Υπουργείο Υγείας. Είναι και γι' αυτό που ο Υπουργός συγκάλεσε σύσκεψη την ερχόμενη Δευτέρα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να γίνει μια αξιολόγηση κατά την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής αυτού του μέτρου και να καταγραφούν τα προβλήματα. Μάλιστα. Επίσης, είχε γίνει μια αναφορά από τον Υπουργό Υγείας σχετικά με το να μπορεί να εφαρμοστεί το Test to Stay και σε κάποιους επαγγελματικούς χώρους. Αυτό τώρα σε ποια φάση βρίσκεται? Μήπως εννοώ παγώνει για να δούμε πώς θα πάει με τα σχολεία και μετά να το δούμε να βγαίνει? Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε από την προηγούμενη εβδομάδα στη σύσκεψη με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Είναι κάτι που σίγουρα θα απασχολήσει και σήμερα την σύσκεψη με τον Υπουργό Υγείας. Όμως αυτό εξαρτάται καθαρά από τις εισηγήσεις των επιστημόνων. Αν δηλαδή πρέπει να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή σε κάποιες άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως είναι οι επαγγελματίες υγείας και τα σώματα ασφαλείας, δηλαδή στοχευμένα σε χώρους όπου παρατηρείται ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω των στενών επαφών που περιορίζονται στα σπίτια τους. Άρα εκεί ενδεχομένως ναι, να υπάρξει απόφαση εισήγηση σήμερα για να οδηγηθεί αύριο ενώπιον Υπουργικού Συμβουλίου, έτσι ώστε αυτό το μέτρο να τεθεί σε εφαρμογή και σε αυτές τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Στην συνέχεια, και πάντοτε βάσει τη αξιολόγηση που την κάνει από τους επιστήμονες και του Υπουργείου Υγείας, αν κρυθεί ότι πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολο της κοινωνίας ή σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, να είστε σίγουροι ότι αυτό θα πράξει και το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα. Σήμερα είναι η συνάντηση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή? Κάθε Τρίτη στις 3 το απόγευμα. Ωραία. Υπάρχει πιθανότητα να συζητηθούν και κάποιες χαλαρώσεις, επειδή έχουμε σταθεροποιηθεί τώρα στα 2.000 περίπου κρούσματα? Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν έτσι κάποιες σκέψεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Και πάλι αυτό είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από τις εισηγήσεις των μελών της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Υπάρχουν οι αναφορές ότι ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες στοχευμένες χαλαρώσεις, όμως δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός. Εδώ θα πρέπει, αυτό πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, ότι δεν επιτρέπεται εφησυχασμός και πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων και ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών, έτσι ώστε να μπορούμε τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουμε σε χαλαρώσεις που όντως θα μας βοηθήσουν να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Ας πούμε, μια τέτοια χαλάρωση, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συζήτηση γι' αυτό, αντικατάσταση του PCR με rapid test, ώστε να γίνονται και πιο γρήγορα οι διαδικασίες για αποδέσμευση πάντα. Είναι μια εισήγηση η οποία είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζεται το Υπουργείο Υγείας όσον αφορά την αντικατάσταση του PCR κάποιον ημέρα για τους μαθητές. Αυτό να αντικατασταθεί με rapid test, έτσι ώστε να μην υπάρχει και ταλαιπωρία στους μαθητές, αλλά και να μην επιβαρύνονται με τα έξοδα. Όμως είναι κάτι το οποίο και πάλι θα συζητηθεί σήμερα και αν όντως υπάρχει ομόφωνη απόφαση, θα οδηγηθεί ενώπιον Υπουργικού Συμβουλίου αύριο. Μάλιστα. Να σας πάω τώρα, επειδή αναφερθήκαμε πριν στα επαγγέλματα και είπατε για τα επαγγέλματα υγείας. Εδώ και καιρό εφαρμόζεται η αποδέσμευση στα επαγγέλματα υγείας από την 8η ημέρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, αντί για τη 10η, με αρνητικό πάντα PCR. Την 7η ημέρα, άρα αποδεσμεύονται την 8η ημέρα, και είναι για τους επαγγελματίες υγείας και υπάρχει και διαφοροποίηση όσον αφορά τις στενές τους επαφές. Και πάλι αποδεσμεύονται, δηλαδή με μια σειρά από εξετάσεις rapid test, αποδεσμεύονται την 5η ημέρα, αν είναι στενές επαφές. Και πάλι αυτό το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή στοχευμένα στους επαγγελματίες υγείας. Ακριβώς.
έπρεπε να μπορούν να προσέλθουν νωρίτερα στο λειτουργήμά τους για να μπορούν να συνδράμουν και να ενισχύσουν τα νοσηλευτήρια που αντιμετωπίζουν την απειλή της πανδημίας. Αν όμως πάει καλά αυτό το μέτρο, δεν θα μπορούσε να γίνει έτσι και εφαρμογή του και στο γενικό πληθυσμό? Αυτό που λέμε συνεχώς ότι χάνουν αξιολόγηση. Αν αυτό το μέτρο επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία ότι πρέπει και μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο της κοινωνίας. Θα είστε σίγουροι ότι θα το πράξει το Υπουργείο Υγείας. Είναι γι' αυτό που ζητάμε να επιδείξει ο κόσμος εγκαρτέρηση και υπομονή, έτσι ώστε να αναμένουμε να δούμε αν τελικά αυτά τα μέτρα μπορούν να δουλέψουν, μπορούν να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή να μην υπάρχει διασπορά του ιού στην κοινότητα και να μπορείς να ζήσεις με αυτή την πανδημία και με τα μέτρα, χωρίς να πρέπει να περιορίζεσαι, να περιορίζεσαι για 10 ημέρες στο σπίτι, αναμένοντας έτσι ώστε να δεις αν θα θετικοποιηθεί στη συνέχεια. Μάλιστα, είναι κάτι σημαντικό. Είναι ωραίο να δούμε τα στοιχεία σε αυτή την περίπτωση. Τώρα να πάμε και στο θέμα της ΑΕΚ, που έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Είχατε βγάλει και έτσι, είχε βγάλει το Υπουργείο Υγείας και ανακοίνωση σχετικά. Προκύπτουν βασικά κάποια ερωτήματα. Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες στη διαδικασία της εξέτασης του εργαστηρίου. Ξέρουμε για ποιο εργαστήρι πρόκειται, ενώ το εργαστήρι που τους έδειξε αρχικά θετικά ή μιλάμε για το εργαστήρι που στην πορεία τους έδειξε αρνητικά? Επιτρέψτε μου πριν περάσουμε στο θέμα με την διερεύνηση των δειγμάτων της ΑΕΚ απλά να προσθέσω ότι όσον αφορά όλους τους πολίτες, ναι, όσοι είναι θετικά περιστατικά, η περίοδος περιορισμού είναι στις 10 ημέρες. Αποδέσμευση νωρίτερα γίνεται μόνο για τις στενές επαφές, την 7η ημέρα, αν αυτές βάσει πρωτοκόλλου πρέπει να περιοριστούν και αν προχωρήσουν με ίδια έξοδα να διενεργήσουν μοριακό έλεγχο PCR. Τώρα, όσον αφορά στην διερεύνηση των δειγμάτων παικτών της ΑΕΚ, το Υπουργείο Υγείας στην παρούσα φάση δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το πόρισμα. Το πόρισμα έχει σταλεί στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για να τύχει της δέουσας και ανάλογης και του ανάλογου χειρισμού βάσει και των κανονισμών της Ομοσπονδίας. Και στη συνέχεια, αν πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω αναφορές, να είστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν. Τώρα, όσον αφορά στην ανακοίνωση, υπάρχει αναφορά για παρατυπία. Ακριβώς. Αναφορά τη εξέταση. Και για ευνόητους λόγους, σίγουρα δεν μπορεί να στοχοποιηθεί οποιοδήποτε εργαστήριο, γι' αυτό δεν μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αναφερθεί. Σίγουρα δεν θα ονοματίσουμε, απλά ίσως να μπορούσαμε να πούμε αν είναι το εργαστήρι το πρώτο που τους έδειξε τους δύο. Αυτό που πρέπει να γνωρίσουμε όλοι και να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν υπάρχει παρατυπία όσον αφορά την διαδικασία διενέργειας εξέτασης. Κατανοητό αυτό που λέτε. Υπάρχει στην αναφορά. Από εκεί πέρα είναι κάτι το οποίο παρακολουθεί το Υπουργείο Υγείας. Αυτό όσον αφορά το συγκεκριμένο εργαστήριο. Η δεύτερη παρατυπία είναι η παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Ακριβώς. Εκεί και πάλι έχει ενημερωθεί η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας θα υπάρξουν και νεότερα. Δηλαδή, όσον αφορά, θα υπάρχει και επικοινωνία με την αστυνομία, έτσι ώστε να επιληφθεί του συγκεκριμένου θέμα που αφορά την παραβίαση. Στην παρούσα φάση, όμως, το Υπουργείο Υγείας δεν μπορούν να υποθούν περαιτέρω πληροφορίες. Το πόρισμα έχει ολοκληρωθεί. Έχει δηλαδή ολοκληρωθεί η έρευνα από πλευράς Υπουργείου Υγείας όσον αφορά την περαιτέρω επεξεργασία, ανάλυση των δεδομένων και αυτά τώρα έχουν αποσταλεί στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Όταν παραβιάζεται το διάταγμα του Υπουργείου Υγείας, ποιος είναι υπεύθυνος να επιβάλλει το πρόστιμο, να το πω, την τιμωρία? Σε ποιο διαφέρεστε, στην παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκολλών? Ναι. Εκεί πάλι είναι θέμα το πρέπει να επιληφθεί η αστυνομία. Γι' αυτό σας προανέφερα ότι θα τύχει ενημέρωση και η αστυνομία από πλευρά της Υπουργείας και θα υπάρχουν περαιτέρω αναφορές στη συνέχεια. Τι γίνεται τώρα με το ότι η ΑΕΚ υποστηρίζει ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί είχαν πάρει άδεια από το Υπουργείο Υγείας για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε νέα τεστ? Ισχύει κάτι τέτοιο? Είναι περίπλοκο τώρα, γι' αυτό σας κάνω τόσες ερωτήσεις. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Σας πω, είναι πολύ απλή όλη η διαδικασία και μετά από την ολοκλήρωση του πορίσματος. Απλά δεν μπορούμε να μπούμε τώρα ούτε σε διάλογο, ούτε να συζητάμε όσον αφορά τα του πορίσματος. Πρέπει πρώτα να αναλυθεί, να επεξεργαστεί από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, να υπάρχει τοποθέτηση της Ομοσπονδίας. Από πλευράς του Υπουργείου έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή υπήρχε μια έρευνα, μια σύσταση ad hoc επιτροπής, προχώρησε στις ενέργειες, δηλαδή στις έρευνες τόσο στα εργαστήρια όσο και των δειγμάτων, ολοκληρώθηκε και έχει αποσταλεί στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Κύριε Αθανασίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια.